Hi. Καλημέρα και καλή βραδιά. Κατ, κατ, κατ. Χωρίς να έχω πιει στάλα καφέ. Πρωί. Πώς ξεκινάει αυτό το βίντεο? Είναι δυνατόν? Κοίτα να δεις. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Γεια σας κιόλας. Γεια σας. Όχι. Δεν ξύπνησα σε μόνο σήμερα. Ξέρεις γιατί? Δεν ξύπνησα σε mood. Γιατί είμαι σκορπιός, μονοσκόπος, σκορπιό. Όποτε θέλω ξυπνά σε mood, όποτε θέλω δεν ξυπνά σε mood. Τώρα τι να βγάλεις άκρη με εμένα? Δεν βγάζεις. Ήρθε το φθινόπωρο για τα καλά. Με βλέπετε εδώ πέρα κουκουλωμένη με τις πιτζαμούλες μου. Σιγά μην άλλαζα. Γιόλο. Πιτζάμες forever, παιδιά. Να ήμουν όλη μέρα εδώ μέσα, σε αυτό εδώ το πράγμα. Κοιτή στον κόσμο. Έχει λίγο δροσούλια, βρέχει λίγο, έχει λίγο κάπως. Και είπα να τους κάνω ένα φθινοπορεινό μακιγιάζ, να γίνω λίγο κοινική. Θα σας κάνω. Ξέρω σας έχουν κάνει όλοι φθινοπορεινό μακιγιάζ, αλλά το δικό μου φθινοπορεινό μακιγιάζ δεν θα το δείτε. Πάμε μωρέ, πάμε να το δούμε. Πάμε. Από Urban Decay θα χρησιμοποιήσω το Eyeshadow Primer. Είναι εξαιρετικής ποιότητας, όπως σας προείπα σε προηγούμενο βίντεο. Θα το βάλω στα ματάκια μου. Στα ματάκια. Τα σπυράκια μου συνεχίζουν να υπάρχουν και συνεχίζουν να βγαίνουν όλο και καινούργια. Τελικά δεν έφταιγε μάλλον τη Huda Beauty, γιατί δεν έχω καιρό να το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, παίρνω έτσι ένα μπινελάκι που το έχω για το blending του eyeshadow. Αυτό το έχω πάρει από το AliExpress επίσης. Στο AliExpress άσπρο πρόσωπο με έχει βγάλει και κάνω άσπρο μάτι. Μη χρονοτριβείς καλίνα. Φρύλωμος. Και αφού τελείωσα τη βάση μου, θα χρησιμοποιήσω μία από τις αγαπημένες μου παλετάρες της Morphe, η οποία είναι του James Charles. Έχει μέσα επικίνδυνα ωραία χρώματα. Δες εδώ. Αλλά μάντεψε με τι χρώματα θα παίξουμε σήμερα. Πορτοκαλό καφέ. Με αυτά θα σε παίξω τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω παίρνοντας μία αυτήν την απόχρωση, την λίγο κίτρινο μπεζοπή. Το είπα όλο. Μπράβο, καλή, ναι. Πάρω ένα πινελάκι, ίσα να βάλω σε όλο το μάτι αυτή την απόχρωση, γιατί έτσι μου άρεσε. Δεν βγαίνει τόσο κίτρινη, βγαίνει λίγο πιο μπέζ. Οπότε θα είναι αυτό που θα μπλενταρίσει όλα τα υπόλοιπα, όπως κατάλαβες. Ύκτερος. Ξεκάθαρα. Από Zoeva θα πάρω το 228, το Looks Crazy, και θα πάρω αυτή την εδώ την απόχρωση, την ακριβώς διπλανή. Σχηματίσω μια γωνίτσα, υπογωνία. Έχει λίγο fallout, μάλλον το πινέλο μου θα φταίει. Δεν συνήθως δεν μου κάνει fallout, αλλά είναι λίγο fluffy αυτό το πινέλο. Λίγο fluffy είναι το πινελάκι μου. Και βγάζω προς τα έξω. Με το 142 από Zoeva θα πάρω ετούτη εδώ την πορτοκαλό από αυτή τσα κοκκινή απόχρωση. Ένα πορτοκαλό κόκκινο χαλί. Ου, σαν παγώνι είμαι. Παγώνι το πεπόνι. Το παγώνι πα... Είμαι καθόλου καλά. Μήπως είμαι τρελός? Μήπως τα έχω χαμένα? Εγώ τρελή πολύ. Να, πριν σας είπα ότι δεν έχω mood και τώρα ξαφνικά έτσι μου βγήκε. Σκορπιός παιδί μου, μην μπλέξεις. Σε 3 δευτερόλεπτα αλλάζουμε διάθεση. 3 δευτερόλεπτα δεν μας παίρνει παραπάνω. Λοιπόν, θα πάω αυτήν εδώ την απόχρωση με ένα πινέλο υπογωνίας.
και θα σχηματίσω γωνίτσα έτσι εδώ μέχρι επάνω, στρόγγυλο, σαν να κάνω μια μπανενούλα μέχρι μπροστά, το τραβάω έτσι. Πολύ φθινόπορο μάτι, έτσι, πολύ φθινόπορο. Παίρνω λίγο αυτό το πινελάκι, ό,τι έχει από πάνω με την πορτοκαλί σκιά και μπλεντάρω έτσι λίγο εδώ, να ενωθούν λίγο τα χρώματά μου. Βάζω και ένα σκούρο καγιό. Άλλο σκέφτηκα, αλλά θα βάλω σκούρο. Κάτι που δεν σας έχω δείξει μέχρι τώρα είναι το cut cream. Δεν έσπασε αυτό που έπεσε, έχει πέσει άπειρες φορές και δεν έχει πάθει τίποτα. Αυτό είναι το βοήθημά σας για το cut cream. Είναι το Lid Linger από NYX, είναι matte σκιά στην ουσία υγρή. Και παίρνω έτσι εδώ και ξεκινάω από κάπου εδώ. Ανοίγω το μάτι προς το πάνω να δω πού τελειώνει. Και σχηματίζω το κρύμου. Μπορείς να το κάνεις και με κονσίλερ. Απλά εγώ επειδή έχω σχετικά λιπαρά μάτια, το κάνω με μια λευκή βάση. Λίγο ακόμα θα προσθέσω. Okay, that's all. Είναι αρκετό πιστεύω. Το ίδιο θα κάνω και στην άλλη πλευρά. Αφού τελειώσαμε το κάτω το Christmas, θα πάρουμε πάλι την παλέτα του James Charles και θα πάρω την αυτήν την απόχρωση, την πορτοκαλό παφτίτσα πάλι. Ναι. Κάτι σκέφτηκα τώρα. Θα πάρω αυτή την απόχρωση, σας είπα ψέματα, με το πινέλο υπογωνία. Γράφουνε τέλειες, τέλεια πραγματικά αυτές οι σκιές. Γράφουνε τέλεια. Μέσα εδώ τώρα. Πώς να μην ενθουσιαστεί η Καλίνα Καλ, πώς. Μόνο δεν τα βλέπω. Και θα πάρω αυτήν εδώ τη σκιούλα, την τέλεια, την πορτοκαλί. Και θα βάλω κολλητά εκεί που τελειώνει το άσπρο μου. Oh yeah, baby. Πολύ μεταλλικές είναι αυτές οι σκιές, δεν υπάρχει. Αμέσως μετά από αυτό θα χρησιμοποιήσω αυτήν σαν μεταβατική. Και η επόμενη μεταβατική που θα κλείσω κιόλας είναι αυτή εδώ. Βάλω στην εσωτερική γωνία, θα μπλεντάρω να είναι, να μην φαίνονται οι διαφορές. Αφού έκανα και τα δύο μάτια, τώρα θα βάλω και λίγο από κάτω. Θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση, την λίγο πιο ανοιχτόχρωμη, με το πινελό που σε φορά, που είναι το 29. Και θα συνεχίσω για να κατεβάσω αυτό που υπάρχει από πάνω κάτω. Στην εσωτερική γωνία θα βάλω αυτό εδώ το χρώμα με το ίδιο πινέλο
τέλεια, τελειώσαμε με τις κιούλες μας. Πάμε να κάνουμε τη βάση μας. Κάτσε να πιω μια τζούρα καφέ γιατί βάση δεν θα δεις αλλιώς. Από το face θα χρησιμοποιήσω το Fresh Squeezed. Λοιπόν, αυτά είναι σαν γλιτεράκια τα οποία έχει βγάλει Too Faced. Είναι σαν loose, όχι loose, συγγνώμη, σαν drops highlighter. Αλλά εγώ δεν τα βάζω ποτέ σαν drops highlighter, τα βάζω σαν βάση. Γιατί ενυδατώνει τέλεια το... Ας μου χάλαγε λίγο το μάτι. Ενυδατώνει τέλεια το δέρμα μου. Και κάθεται απίστευτα τέλεια το make-up πάνω. Γυαλίζω βέβαια. Για το σώμα είναι καλό, για το πρόσωπο που να το βάλεις αυτό χωρίς από πάνω make-up. Χρησιμοποιήσω το Dream Satin Liquid, το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου make-up της Maybelline. Στρώνει τέλεια με αυτό το Drops Highlight. Πάρα πολύ ωραία. Με ένα ίσιο πινελάκι. Είναι ένα ενυδατικό make-up, γι' αυτό μου αρέσει πολύ, γιατί πλέον δεν θέλω να χρησιμοποιώ matte make-up. Μου αρέσει να φαίνεται ενυδατωμένο το δέρμα μου. Είναι πιο υγιές νομίζω. Τέλεια, πάμε να βάλουμε το κονσιλεράκι μας. Θα χρησιμοποιήσω από Tarte και Maybelline το συνδυασμό που κάνω. Τη Tarte είναι το 35 Age Medium Honey. Μου είναι πολύ σκούρο και το 08 από Maybelline. Το Fit Me. Θέλω πολύ να δοκιμάσω τις Benefit που είναι υποτίθεται K-Class. Να δω αν όντως είναι K-Class. Θα το πάρω και θα σας το δείξω και σας. Μπλεντάρω. Ανεβάζω προς τα πάνω. Ωραία. Με το πινέλο που χρησιμοποίησα πριν θα πάρω και θα βγάλω λίγο τις σκιές μου προς τα έξω, γιατί δεν μου αρέσει να σβήνουν ξαφνικά χωρίς να υπάρχει αιτία και λόγος. Ενώ όλα φαίνονται πιο φυσικά αν είναι μπλενταρισμένα. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Θα πάρουμε από την παλέτα την Bronze Squad της Cheek Leaders της Benefit. Είναι από τις αγαπημένες μου παλέτες και αυτή. Έχει πολύ ωραία τα χούλα μέσα. Το cookie που το υπεραγαπώ. Θα πάρω ένα λίγο πίνελο που σας το έχω αναφέρει. Χούλα. Και contouring. Όλα προς τα πάνω. Να σχηματίσουμε το κόκαλο από κάτω. Να δώσουμε βάθος. Από την ίδια παλέτα θα πάρω το Rouge της, που είναι το κολαρίστα. Έχει λίγο πορτοκαλί απόχρωση, λίγο σίμερ μέσα και μου αρέσει πολύ, γιατί φαίνεται πολύ φυσικό. Και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ από την παλέτα του James Charles, θα πάρω την απόχρωση Αθήνα και θα την κάνω highlight. Καθρεφτή σου.
Ή θα πάρω, θα βάλω στην άκρη της μύτης, γιατί η δική μου μύτη είναι λίγο περίεργη, στραβή. Άμα βάλω highlight πάνω, θα γίνει. Και λίγο εδώ. Και θα βάλω και λίγο κάτω από το φρύδι. Έτσι, να ενώνεται προς τα έξω. Και λίγο εδώ, στο εσωτερικό. Να δώσω λίγο περισσότερη λάμψη. Σχηματίσω off camera τα φρύδια μου. Γιουρία εγώ, όπως έβαφα τα φρύδια μου, παρανακάλυψα ότι θέλουν πολύ βγάλισιμο μετά από πολλές μέρες που έχω να τα βγάλω. Δεν θυμάμαι καν πότε ήταν η τελευταία φορά. Και έτσι δεν μ' άρεσε και πολύ αυτό που έγινε. Θα χρησιμοποιήσω από το Puma X Maybelline την απόχρωση 11. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τη βρείτε πουθενά, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ και δεν μπορούσα να μην δε βάλω αυτή. Πραγματικά είναι τέλειο. Αλλά νομίζω μπορείτε να βρείτε ένα παρόμοιο χρώμα είτε στη Maybelline είτε κάπου αλλού. Έβαλα και μάσκαρα. Ξέχασα να σας πω. Και στο κέντρο θα πάρω τις NYX το Sleep Tease, το οποίο έχει τέτοιο πινελάκι. Είναι gloss, αλλά μυρίζουν μέντα αυτά τα Sleep Tease. Είναι τέλεια. Έτσι άλλαξα το χρώμα μου στο κραγιόν και είναι τέλειο. Θα φιξάραμε τη Huda Beauty το Fix Spray. Είναι πραγματικά matte, κρατάει πάρα πολλές ώρες. Παίρνω όμως μία ανάσα, κλείνω μάτια, γιατί αλλιώς μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Δεν ανέπνεα τόση ώρα. Εντάξει, κάπως καλύτερα. Την προηγούμενη φορά που το είχα βάλει, είχα μπουχτίσει. Αυτό είναι το μακιγιάζ μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω. Αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Και αν θέλετε να κάνω κάποια άλλα βίντεο τα οποία έχετε σκεφτεί εσείς, αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω. Και αν κάνετε αυτό το μακιγιάζ, να μου στείλετε μια φωτογραφία στο Instagram μου. Σας βάλω στο description box και το outfit που φοράω σήμερα. Αν και δεν νομίζω ότι θα βρω τα ίδια, γιατί τα είχα πάρει πέρσι και τα δύο. Οπότε θα σας βάλω κάτι παρόμοιο. Τι λέτε? Φιλάκια!